Και προς το παρόν ο Τούρκος πρόεδρος θα μείνει σήμερα στο σπίτι του για να ξεκουραστεί, όπως είπε Μαρία Ζαχαράκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Η συζήτηση έχει φουντώσει πάλι για την υγεία του Τούρκου Προέδρου. Αποδίδεται βέβαια και από τον ίδιο, αλλά και από όλους εδώ, στην κούραση και στο βεβαρημένο πρόγραμμά του εν ώψη των εκλογών. Δίνει πράγματι πάρα πολλές ομιλίες στη διάρκεια της ημέρας, όπως και χθες, τουλάχιστον 3-4 ομιλίες, όπως είδαμε. Γι' αυτό και σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στο Twitter, ακύρωσε το πρόγραμμά του. Ανέφερε σήμερα θα ξεκουραστώ στο σπίτι κατόπιν συμβουλών των γιατρών. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να βρεθώ σήμερα μαζί με τα αδέλφια μου από το Κυρίκα, το Γιόσγκετ και τη Σεβάστια, όλες τις οποίες θα επισκέπτονταν για να μιλήσει σε προεκλογικές συγκεντρώσεις. Ζητώ από όλους να με συγχωρέσουν, όπως είπε και χθες, αφού ευχαρίστησε βέβαια όλους για τις ευχές τους, ενώ δικαιολογήθηκε και πάλι ότι αδιαθέτησε λόγω των πολλών ωρών εργασίας του. Το ίδιο είπε για τον αιτία της αδιαθεσίας του και ο αντιπρόεδρος του κόμματος, ο Μπουλέν Τουράν, ο οποίος σε μια συνέντευξή του στο κανάλι NTV δήλωσε ότι κάνει τουλάχιστον 4-5 ομιλίες και συναντήσεις την ημέρα και ότι θα πρέπει σιγά σιγά να αλλάξει το πρόγραμμά του, γιατί είναι πάρα πολύ βαρύ. Λοιπόν, για να δούμε πότε θα επανέλθει ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος προς το παρόν θα ξεκουραστεί. Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ.